Καλησπέρα. Εκτάκτο και χωρί να το έχω προγραμματισμένο, θα ασχοληθώ με ένα θέμα τη επικαιρότητα, το οποίο δεν είχε υποπέσει στην αντίληψή μου για τον απλούστατο λόγο ότι δεν κοιτάζω τηλεόραση και τι τελευταίε μέρε επειδή γράφω. Το τελευταίο μήνα, επειδή γράφω, δεν είμαι συχνά στο διαδίκτυο να βλέπω τις ειδήσει διαδικτυακά. Έλαβα ένα μήνυμα σε ένα από τα messengers μου, στο, σε ένα από τα προφίλ μου στο facebook, λέει «Κυρία Πετρίδου, χαίρετε, γεια σας». Καταρχάς να σας συγχαρώ για τα βίντεο που ανεβάζετε, για όσους δεν ξέρουν ευκαιρία για να μάθουν, για όσους έχουν κάνει δουλειά με τον εαυτό τους ευκαιρία να κατανοήσουν πως δεν είναι μόνοι, δεν είναι ή μόνη. Σας στέλνω το παρακάτω άρθρο για το περιστατικό που συνέβη σε αυτή την κοπέλα που δεν την ξέρω, δεν παρακολουθώ τη ζωή τη. Για το γεγονός που της συνέβη, δηλαδή τη δημοσιοποίηση παρά τη θέλησή της, γυμνών, φωτογραφιών και βίντεο από κάποιον που είχαν μια περιστασιακή ερωτική συνέβρεση. Αυτό που με συγκλώνησε είναι ότι σε ανάλογο κοντινό περιστατικό οι γυναίκες και όχι οι άντρες πήραν την πλευρά του θήτη και όχι του θύματος, πράγμα που με έκανε έξαλλη. Ακόμα και οι γυναίκε που είχαν υποστεί λεκτική κακοποίηση, όταν η δική του προσωπική ζωή είχε γίνει αντικείμενο αρνη... κοινωνική αρνητική κριτική. Φυσικά, εγώ μπορώ να το αναλύσω. Κατανοώ ότι μετατοπίζοντα τα φώτα στη ζωή κάποιου άλλου, αισθάνονται καλύτερα. Νιώθουν πω δεν είναι η μόνη που του συνέβη και κατηγορώντα υπέρμετρα την άλλη, νιώθουν ότι μειώνεται το δικό του περιστατικό η δική του αρνητική κριτική για τη ζωή του. Βέβαια το ουσιαστικό είναι άλλο. Όταν βγάζει το κρεβάτι στο δρόμο, όπω λέω, δηλαδή επιτρέπει τους απ' έξω να έχουν άποψη για την προσωπική σεξουαλική σου ζωή, συνέπειε είναι αυτέ. Θα, μπορούσα, θα ήθελα λοιπόν, κάποια στιγμή, να αναφερθείτε στο γεγονό τη δημοσιοποίηση των προσωπικών γυμνών, φωτογραφιών ή βίντεο γυναικών και στι γυναίκε που ξεχνώντα ότι έζησαν το ίδιο ή ότι στην ίδια θέση θα μπορούσε να είναι η κόρη του ή η φίλη του, κατηγορούν και μάλιστα με τον πιο χειδαιό τρόπο. Συγγνώμη, σα κούρασα, ευχαριστώ εκ των προτέρων. Και μου στέλνει φίλε ένα άρθρο, το οποίο είναι από το propaganda.gr το οποίο έχει τον τίτλο «Όχι καμία Ιωάννα Τούνη, δεν σου χρωστάει καμία εξήγηση για κανένα ροζ βίντεο». Αντίθετα, αυτός που πρέπει να της δώσει εξηγήσει, ο μόνος ένοχος της βραδιάς εκείνης, κυκλοφορεί ακόμα ελεύθερος. Το άρθρο αυτό το έχει γράψει «Ιντενή Μπαϊρακτάρη, είναι στη στήλη στερόγραφα στο propaganda.gr και έχει ημερομηνία 13 Ιουλίου 2020. Θα σας διαβάσω μέρος από το άρθρο. Η Ιωάννα Τούν είναι μια σεξι γυναίκα και δεν τρέπεται γι' αυτό, όπως δεν θα έπρεπε να ντρέπεται καμιά μας. Προβάλλει απενοχοποιημένα το σώμα της όταν και όπως εκείνη θέλει στα social media και σπάνια απαντά σε κακεντριχή σχόλια από εκείνα που διαβάζει, που διαβάζει συχνά στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, ειδικά κάτω από φωτογραφίες γυναικών που δεν απολογούνται για την εμφάνισή τους. Πριν τρία χρόνια η Ιωάννα Τούν είδε τον εαυτό της να γίνεται εξώφυλλο επειδή κοιμόταν γυμνή σε ένα αυτοκίνητο. Δεν θα σχολιάσω το εντό αγωγικών ήθο των δημοσιογράφων εντό αγωγικών, που θεώρησα σωστό να βάλουν την πρώτη τους, στην πρώτη του σελίδα το γυμνόσωμα μια κοπέλα χωρί να τη ρωτήσουν, ενώ ήταν εμφανέ ότι η φωτογραφία είχε τραβηχτεί παρά τη θέλησή τη. Θα αναρωτηθώ για το ήθος όλων μας όμως, όλων εμάς που είδαμε αυτή τη φωτογραφία και την σχολιάσαμε ανακατεύοντας καφέδες. Τελικά συζητήσαμε για την τούνη αφαιρώντας κάθε ίχνος ανθρωπιάς από ένα κορίτσι μόλις 23 ετών τότε. Θα σχολιάσω τον, το ήθος όλων μας που η πρώτη κουβέντα που είπαμε ήταν «Ρε, σίγουρα είναι αυτή» ή αντί να πούμε «Καλά, ποιο μπιπ τολμά να τραβά φωτογραφία μια γυμνή κοπέλα που κοιμάται». Δυστυχώ αυτή η δεύτερη ατάκα δεν βγήκε από πολλά χείλη, αφού η Ιωάννα Τούνη είναι σεξι και φωτογραφίζεται με μαγειό στο Instagram. Δεν ξέρω αν σα το, το έχουν μπει, αλλά αν, είσαι σεξι και νιώθει άνετα με το σώμα σου, τότε, με βάση αυτό το σκεπτικό δηλαδή, είσαι γυναίκα δεύτερη διαλογή και σου αξίζει να σε κρεμάσουν στα περίπτερα. Όταν είσαι σεξι, δεν σου επιτρέπεται να είσαι ευάλωτη. Πριν λίγο καιρό κυκλοφόρησε και ένα βίντεο από εκείνη τη βραδιά. Μην το αναζητήσετε, και εγώ σα λέω: Μην το αναζητήσετε, ούτε το αναζήτησα, ούτε να το αναζητήσετε. Και οι συζητήσει ήταν πάλι ίδιε. Ρε είναι αυτή, κάνε λίγο πώ, γιατί δεν μπορώ να τη ξεχωρίσω. Ναι, ρε, αυτή είναι, δεν βλέπει αυτό το μέρο του σώματό τη. Και ξανά ήταν πολύ λίγοι εκείνοι που αναρωτήθηκαν. Μα καλά, αυτού του μπιπ. Μα κάκα, δεν του έφτανε που κυκλοφόρησε τη φωτογραφία τη, έπρεπε να βγάλει και το βίντεο, δεν, έχουν το, δεν τον έχουν κλείσει ακόμα μέσα. Αλλά είπαμε, αν είσαι σεξ, είπα γυρεύοντα. Η Ιωάννα Τούνι όμως είναι από τι τυχερέ, γιατί όπω λέει σε βίντεο που έφτιαξε για το κανάλι τη στο YouTube, εξηγώντα τι συνέβη εκείνη τη βραδιά, ενώ προσπαθεί να μην κλάψει, είχε δίπλα τη φίλου που τη στήριξαν και τη στάθηκαν όταν του είχε πιο πολύ ανάγκη. Υπάρχουν όμω εκεί έξω δεκάδε χιλιάδε γυναίκε που δεν είναι τόσο τυχερέ. Που βλέπουν τι γυμνέ του φωτογραφίε και τα βίντεο του να μοιράζονται παντού στο ίντερνετ, χωρί εκείνε να έχουν ερωτηθεί ποτέ. Υπάρχουν γυναίκε που δεν μπόρεσαν να το παλέψουν. Υπάρχουν γυναίκε που, όσο κάποιοι γελάνε με τι φωτογραφίε του πάνω από έναν καφέ, εκείνε βάζουν τέλο στη ζωή του. Φαντάζομαι, όλο και κάπου θα έχετε ακούσει την ΑΤΑΚΑ. Έλα, ρε, τάδε, κλείσε την κάμερα και μπορεί να την έχετε πει κιόλα, κάνοντα ένα αστείακι που στην καλύτερη των περιπτώσεων μπορεί να θεωρηθεί κακόγουστο. Αυτή η χιλιοπομένη ατάκα όμω που πλέον έχει γίνει μέρο του λεξιλογίου πολλών, σα καθιστά συνένοχο στο slut shaming μια γυναίκα. slut shaming σημαίνει να προσβάλλει μια γυναίκα και να την παρουσιάζει ω ανήθικη. Ο Δημήτρη, λέει, δεν. Νομίζω ότι αυτή ήταν μια φράση που ίσω είχε ακουστεί στο βίντεο, δεν ξέρω. Ο Δημήτρη δεν είναι ο φιλαράκο μα, αλλά ένα μπιπ που αποφάσισε να διαπομπεύσει την πρώην κοπέλα του μετά το χωρισμό του. Αν και τώρα που το σκέφτομαι, ο Δημήτρη μπορεί να είναι και φιλαράκο μα. Γιατί Δημήτρη είναι και αυτό που έψαξε να βρει το βίντεο τη Ιωάννα Στούνη και κάθε Ιωάννα Στούνη. Δημήτρη είναι αυτό που το έστειλε στου φίλου του. Δημήτρη είναι αυτό που αποκαλεί τα κάθε κοπέλα που ανεβάζει φωτογραφίε με το μαγιό τη. Δημήτρη είναι και όλε εκείνε οι γυναίκε που θεωρούν πω απλά επειδή η δική του φούστα φτάνει μέχρι το γόνατο, όλε οι άλλε γυναίκε είναι μπίπ και του αξίζει ο Δημήτρη είναι και όλε εκείνε οι γυναίκε παντού να τα βάζουν με θεού και δαίμονε κάθε φορά που μια από εμά κινδυνεύει, αποφασίζουν να σιωπήσουν ή ακόμα χειρότερα να βρουν ελαφρυντικά στο θήτη. Γιατί είπαμε, Αν είσαι σεξ ή, ομ, ή αν γέννητο τυχ, 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 τυχα, τυχαίνει και απολαμβάνει το σεξ, ε τότε πα γυρεύοντα. Που είναι το πιο φυσιολογικό πράγμα για όλου του ανθρώπου, άνδρε και γυναίκε, να απολαμβάνουν το σεξ. Και, γι αυτό, και για το εγκυκλοπαιδικό του πράγματο, αυτό που έκανε ο Δημήτρη ονομάζεται. Revenge porn και διώκεται ποινικά. Ναι, ε, 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 βγάζει ε, προσωπικέ φωτογραφίε για εκδίκηση και έχει, θα έχει ποινική δίωξη. Είμαστε κι εμεί οι υπόλοιποι ηθικά συνένοχοι όμω και για να πάρετε μια ιδέα του τι μπορεί να προκαλέσει αυτό το πράγμα, πριν τρία χρόνια μια 22χρονη φοιτήτρια έπεσε από τον ένα το όρφο τη Ιστία που διέμενε στη Θεσσαλονίκη, αφού οι γυμνέ τη φωτογραφίε διέρευσαν σε social media και ήδη άρχισαν να δείχνεται εκβιαστικά και εξευτελιστικά μηνύματα. Η 22 έκανε μια γυμνή φωτογράφηση με έναν ερισιτέχνη φίλο τη φωτογράφου. Οι δυο του είχαν συμφωνήσει πω οι φωτογραφίε δεν θα δημοσιεύονταν. Μόνο που σύντομα οι φωτογραφίε ανέβηκαν στον blog του και από εκεί κυκλοφόρησαν σε μηδενικό χρόνο στα social media. Ο φωτογράφο ήταν φίλο τη, όπω φίλο τη Ιωάννα Τούν ήταν και εκείνο που αποφάσισε να μετατρέψει το συνενοητικό του σεξ σε ροζ βίντεο και να την κάνει βορρά στα θυρία. Οι κίνδυνοι δεν κρύβονται πάντα στι σκοτεινέ γωνίε που μα λένε οι γονεί μα να αποφεύγουμε τα βράδια. Οι κίνδυνοι κρύβονται και στου ανθρώπου που εμπιστευόμαστε, αγαπάμε και κυρίω νομίζουμε ότι μα αγαπούν κι αυτοί. Η Ιωάννα Τούνη δεν μα χρωστά καμιά εξήγηση επειδή έκανε σεξ, ούτε επειδή κυκλοφόρησε βίντεο από τη βραδιά εκείνη χωρί τη θέλησή τη. Το έκανε όμω, μα εξηγήθηκε και δεν ζήτησε πουθενά συγγνώμη από κανένα γιατί δεν είχε να απολογηθεί για κάτι. Ο μόνο ένοχο εκείνη τη βραδιά κυκλοφορεί ακόμη ελεύθερο. Δεν θα το διαβάσω λίγο, αλλά το διαβάζω όλο γιατί είναι εξαιρετικό. Εξαιρετικό είναι. Ξέρω ότι μπορεί να σοκάρει κάποιου, αλλά αρέσει και στι γυναίκε το σεξ. Και έχουν και οι γυναίκε δικαίωμα να πάνε με έναν άνδρα. Είμαι 100 άνδρε. Ή και με μια γυναίκα θα λέω. Εγώ έχω δικαίωμα να πάνε. Και κάτι ακόμα πιο σοκαριστικό, έχουν το απόλυτο δικαίωμα να μην δώσουν απολύτω κανένα λογαριασμό σε κανένα. Μπορούμε να είμαστε εντό αγωγικών εύκολε ή εντό αγωγικών δύσκολε. Μπορούμε να στέλνουμε γυμνέ φωτογραφίε μα σε όποιο θέλουμε. Μπορούμε να γυρνάμε βίντεο με όποιο θέλουμε, εφόσον υπάρχει συνένεση. Κανεί όμω δεν μπορεί να θεωρεί ότι του χρωστάμε το σώμα μας. Είναι ένα εξαιρετικό άρθρο αυτό, το οποίο ξαναλέω, είναι γραμμένο από την Ντενίσα Μπαϊρακτάρη στο Propaganda.gr, στην στήλη στερόγραφα με ημερομηνία 13 7 2020. Δεν είχα ακούσει γι' αυτό το περιστατικό. Σοβαρά δεν είχα ακούσει. Όμως, αυτό το εκδικητικό πορνό, αυτό του να δημοσιεύει κάποιες φωτογραφίες προσωπικές και βίντεο προσωπικά χωρίς τη συνένεση του ανθρώπου που απεικονίζουν, το οποίο γίνεται συνήθως από κάποιους τύπους, μπιπ τύπους όπως γράφει και στο άρθρο, δεν είναι καλοί άνθρωποι, οι οποίοι προφανώς νιώθουν απόρριψη μπορώ να φανταστώ, να υποθέσω, δεν ξέρω την ιστορία, αλλά μπορώ να υποθέσω ότι ό,τι έγινε εκείνο το βράδυ δεν είχε συνέχεια, ο τύπος μπορεί να ήθελε συνέχεια και επειδή δεν είχε συνέχεια να πλήχθηκε ίσως, υποθέτω, δεν ξέρω, ο ανδρικός του εγωισμός και επειδή πρόκειται για άνθρωπο που δεν πάει καλά, σαφώς είναι άνθρωπος χωρίς ενσυναίσθηση με βάση τις πράξεις του, δεν ξέρω τι διάγνωση έχει, αν αδιάγνωστο θα τον ονομάσουμε εδώ πέρα, εννοείται έκανε το εσχρότατο πράγμα να διαρρεύσει τη φωτογραφία της κοπέλας να κοιμάται και τώρα τόσο καιρό μετά να διαρρεύσει το βίντεο. Είμαστε όλοι άνθρωποι, όλοι άνθρωποι είμαστε, σε όλους μπορεί να συμβεί κάποια στιγμή να εμπιστευτούμε έναν άνθρωπο και αυτός ο άνθρωπος μετά να προδώσει την εμπιστοσύνη μας. Σοβαρά. Μπορεί να συμβεί στην κόρη μας, μπορεί να συμβεί στην αδερφή μας, μπορεί να συμβεί σε εμάς την ίδια, μπορεί να συμβεί στον οποιονδήποτε. Η Φίλη που μου έστειλε το άρθρο έχει σημειώσει ότι ε, έτυχε ένα παρόμοιο περιστατικό στο δικό της περιβάλλον και οι πρώτες και καλύτερες οι οποίες έτρεξαν να κακολογήσουν τη γυναίκα της οποίας οι προσωπικές στιγμές ε, και η γυμνότητα διέρευσαν ε, σε, σε ανθρώπους άλλους παρά τη θέλησή της, ήταν αυτές οι οποίες είχαν δεχθεί κακόπιστη κοινωνική κριτική στο παρελθόν, δηλαδή τα θύματα κουτσομπολίου και ίδιες. Υπάρχει μια φράση που λέει «Chick to chick», οι γυναίκες να υποστηρίζουν τις γυναίκες. Και όλοι οι άνθρωποι να υποστηρίζουμε όλους τους ανθρώπους. Προσπαθώ εδώ και πολύ καιρό, μέσα από πολλά βίντεο, να δώσω το μήνυμα ότι δεν είναι καλή ιδέα να θεωρούμε εχθρούς μας τους ανθρώπους οι οποίοι είναι διαφορετικοί από εμάς. Αν εγώ Φοράω συντηρητικά ρούχα γιατί αυτά γουστάρω ή γιατί αυτά ταιριάζουν στο σωματότυπο μου. Και δεν μπορώ να φορέσω τα μοντέρνα ρούχα, τα πιο αποκαλυπτικά ρούχα, ή δεν, δεν μπορώ να υποστηρίξω ρε παιδί μου εκείνο τον Μπραζίλ το Μαγιό... Δεν μπορώ να το υποστηρίξω. Γιατί να με ενοχλεί που ένα κορίτσι, ή μια άλλη γυναίκα, μπορεί να το φορέσει και μπορεί να το υποστηρίξει. Γιατί να με ενοχλεί. Γιατί να θεωρώ ότι αν μια γυναίκα έχει ε, έχει φωτογραφίες στο Instagram ή στο Facebook που είναι με το μαγιό της να θεωρήσει ότι αυτή η γυναίκα είναι δευτέρα διαλογής γυναίκα και δεν είναι ηθική γυναίκα. Θέλω να σας πω ότι κάνοντας τη δουλειά του ψυχολόγου για 20 χρόνια, έχω συναντήσει πολλούς ανθρώπους οι οποίοι αλλιώς φαίνονται και αλλιώς λειτουργούν. Και δεν είναι τα ράσα που κάνουν τον παπά και δεν είναι ο τρόπος που ντύνεσαι, που χαρακτηρίζει ποιο είσαι και πώς λειτουργεί. Ε, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και τα κοινωνικά σημενόμενα και την εποχή στην οποία ζούμε. Στη σημερινή εποχή το να βάλει μια κοπέλα φωτογραφία με τον πικίνι, με το μαγιό της στο Instagram δεν είναι κάτι τραγικό. Δεν είναι κάτι για να σοκαριζόμαστε, δεν είναι κάτι το οποίο σημαίνει ότι έχει χάσει τις αρχές της και τις αξίες της. Στα σημενόμενα της εποχής αυτής είναι οκ. Okay. Όπως ήταν οκ okay, στην πρωτόγονη εποχή άνθρωποι κυκλοφορούν γυμνή όσο και αν κάποιο του σοκάρει. Ακόμη και για όσου είναι θρεί, και λέει στην Αγία Γραφή που ζούσαν στον παράδεισο οι πρωτόπλαστοι, δεν φορούσαν ρούχα και όταν έκανα ξέρω εγώ, το προπατορικό αμάρτημα, όπω λέει για η παλιά διαθήκη, ένιωσαν ντροπή και ζήτησαν τα φύλλα εκεί για, 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 να σκεπαστούν. Ανάλογα με την εποχή που ζει ο καθένα, υπάρχουν και ανάλογε κουλτούρε, η, η, η ανάλογη pop κουλτούρα και η παράδοση. Και η παράδοση. Για τα παιδιά μα τώρα, που είναι στη δεκαετία των 20 ή των 30, δεν σημαίνει κάτι αρνητικό να βγάλουν φωτογραφία με μαγιό, ούτε σημαίνει ότι ε, εάν έχουν οποιαδήποτε ερωτική επαφή συνενετική με οποιονδήποτε άνθρωπο, ότι αυτό ο άνθρωπο δικαιούται να τι βιντεοσκοπήσει εν αγνία του και να διαρρεύσει το βίντεο, ή να τι βιντεοσκοπήσει με συνένεση και μετά χωρίς την άδειά τους να δημοσιοποιήσει το βίντεο. Δημοσιοποιήσει το βίντεο. Ε, είναι πάρα πολύ εύκολο να συμβεί να υπάρχει, ε, πώς να το πω, ε, διάρρευση προσωπικών δεδομένων από ανθρώπους εκδικητικούς, οι οποίοι ενώ ήταν σε σχέση με ένα πρόσωπο, ενώ προσπαθούσαν να, μπω, να μπουν σε σχέση με ένα πρόσωπο, να έχουν φερθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να έχουν παρουσιαστεί ω πολύ καλοί άνθρωποι. Ενώ στην πραγματικότητα να μην είναι καλοί άνθρωποι, γιατί κανένα καλό άνθρωπο δεν θα διαρρεύσει. Γυμνέ φωτογραφίε τη πρώην κοπέλα του ή μια κοπέλα που προσπάθησε να έχει σχέση μαζί τη και δεν κατάφερε να έχει παρά μόνο μια βραδιά. Σα λέω, δεν ξέρω την ιστορία, αλλά υποθέτω γιατί έχω δει αυτό το έργο πάρα πολλέ φορέ στο γραφείο ότι κοπέλε οι οποίε απέρριψαν κάποιον άνθρωπο που μπορεί να είχαν και μια περιστασιακή συνέβρεση μαζί του και υπό την επίρρρεια αλκοόλ ίσω και που να είχαν πέσει άμυνε και να είχαν προχωρήσει σε μια συνέβρεση που όταν μεταξύπνησαν το πρωί και ξεμέθησαν είπαν όχι δεν θέλω να το ξανακάνω ή για οποιοδήποτε λόγο. Δηλαδή, δηλαδή καταλαβαίνετε το σεξισμό. Ο άνδρας δηλαδή δικαιούται να έχει περιστασιακή ερωτική επαφή, το επιτρέπει η για οποιοδηποτε λογο δηλαδη καταλαβαινετε το σεξισμο ο ανδρας δηλαδη δικαιουται να εχει περιστασιακη ερωτικη επαφη το επιτρεπει η ελληνικη και η κυπριακή κοινωνία, είναι εντάξει, είναι, το αγόρι μας είναι σπουδαίος, είναι λεβέντης, κάθε βράδυ πάει και μια άλλη γυναίκα. Η κόρη όμω, αν έχει περιστασιακή ερωτική επαφή, αυτό την κάνει εντό αγωγικών την κάνει μπει, οπότε καλά τι κάνουν και τι βγάζουν τα βίντεο, καλά τι κάνουν και τι βγάζουν τι φωτογραφίε. Και έτσι για να σα μιλήσω λίγο πιο ομά, και ειδικά σε όσου δεν έχετε επαφή με τα social media, είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο άνδρε να στέλνουν γυμνέ φωτογραφίε του εαυτού του, ακόμη και σε άγνωστε κοπέλε. Και δεν γίνεται θέμα αυτό. Δεν συζητιέται αυτό το θέμα. Αν όμω περιπέσει κάποια φωτογραφία μιας κοπέλας γυμνή στη δημοσιότητα, την οποία την έχει βγάλει κάποιο που θέλει να την εκδικηθεί, γίνεται ολάκερο θέμα. Είναι από τα βασικά α, ανθρωπιστικά ιδεώδη το να σεβόμαστε την ιδιωτικότητα τη δική μας και την ιδιωτικότητα οποιοδήποτε άλλου προσώπου. Δεν έχουμε κανένα απολύτω δικαίωμα να δημοσιοποιούμε προσωπικέ στιγμές άλλου προσώπου χωρί τη συγκατάθεσή του. Και όπω γράφει και η Ντενίσα Μπεραχτάρη στο άρθρο, διώκεται ποινικά αυτή η πράξη. Και εύχομαι να διωχθεί ποινικά και να τιμωρηθεί καταλήλω ο φταίχτη στην παρούσα περίπτωση. Δεν έχω δει το βίντεο τη κυρία Στούνη, δεν έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία. Διαβάζοντα όμω αυτό το άρθρο και διαβάζοντα, όταν λέω το βίντεο, είναι το βίντεο απάντηση τη γυναίκα, γιατί Ακόμη και αν μου ερχόταν σε γνώση μου ένα τέτοιο βίντεο, ερχόταν στην κατοχή μου, δεν θα το έβλεπα. Μου είχε τύχει μία φορά, έχει χρόνια αρκετά, ίσως δεκαετία, που κάποιο μου είχε στείλει ε, ένα βίντεο, το οποίο είχε διαρρεύσει ως εκδικητικό βίντεο. Ο πρώην σύντροφος κάποιου το είχε βγάλει στα social media. Και μου το στέλνει και το σβήνω πάρα αυτά και σβήνω και εκείνον τον άνθρωπο τον μπλοκάρω από το τηλέφωνο μου και από τη ζωή μου. Γιατί το, θεωρούσα, το θεώρησα πολύ ντροπιαστικό το να προωθείς για να δουν οι άλλοι ένα βίντεο το οποίο έγινε, ε, έγινε διέρευσε με σκοπό να προσβληθεί η, η αξιοπρέπεια και η ιδιωτικότητα του ανθρώπου που εκείνος έφτιαξε εκείνο το βίντεο ότι θα έμενε μέσα στο ζευγάρι. Εντάξει, χωρίζει το ζευγάρι και για να εκδικηθεί ο ένας στέλνει το βίντεο του άλλου σε γνωστού και φίλου. Δεν το άνοιξα και δεν το είδα και ούτε θέλω να το δω. Δεν έχω περιέργεια. Δεν με ενδιαφέρουν οι προσωπικές στιγμές άλλων ανθρώπων. Ξέρετε γιατί. Γιατί με ενδιαφέρουν οι δικές μου προσωπικές στιγμές όταν έχω και όποτε έχω. Έχω ζήσει τη ζωή μου. Ζω τη ζωή μου. Δεν έχω ανάγκη να ζήσω από την κλειδαρότρυπα κοιτώντα τη ζωή των άλλων. Οι άνθρωποι οι πεινασμένοι οι ερωτικά, οι άνθρωποι οι... που δεν αγαπάνε τον εαυτό του και δεν εκτιμούν ούτε τον εαυτό του ούτε του άλλου, είναι αυτοί οι οποίοι τρέχουν και σπέβδουν να δουν το βίντεο τη ΤΑΔΕ και το βίντεο του ΤΑΔΕ και το βίντεο που διέρευσε και το εκδικητικό βίντεο 1 και το εκδικητικό βίντεο 2 και το εκδικητικό βίντεο 3. Και θέλω να ξαναχτυπήσω τον κόδωνα του κινδύνου και να πω ότι μη κακον. Μακάρι όχι, μπορεί να συμβεί και σε εμά, μπορεί να συμβεί στο δικό μα σπίτι, μπορεί να συμβεί στα δικά μα αγαπημένα πρόσωπα ένα τέτοιο ατυχέ περιστατικό. Και οφείλουμε να στηρίζουμε τα πρόσωπα τα οποία γίνονται στόχοι εξευτελισμού και θυματοποίηση δημόσια, εκδικητική δημοσίευση προσωπικών του στιγμών, παρά να του κατακρίνουμε και να λέμε αυτό το τόσο σεξιστικό, τόσο ρατσιστικό, τόσο απέσιο, τα ο μπίπτη και τα άπαθε. Καμιά δεν τα ήθελε και τα άπαθε, μη σα τύχει. Ε. Εύχομαι να μη σα τύχει. Και γυναικεία αλληλεγγύη. Και επίση, επειδή ξέρω ότι παρακολουθούν κανάλι και άνδρες που είναι τσιάνδρες, δηλαδή άνδρες με δύναμη, άνδρες με κότσια, άνδρες σπουδαίοι άνδρε, είμαι σίγουρη ότι δεν καταδέχεστε να δείτε τέτοια βίντεο και ούτε προωθείτε τέτοιε συμπεριφορέ. Δεν είναι όλοι οι άνδρε το ίδιο, δεν είναι όλε οι γυναίκε το ίδιο. Στηρίζουμε όμω όλου του ανθρώπου οι οποίοι δέχονται τέτοιου είδου συμπεριφορέ.